Με την παραδοχή ότι οι αγροζημιές από ανεπιτήρητα κοπάδια έχουν εξελιχθεί και πάλι σε μάστιγα στην Ύπαιθρο της Κρήτης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δεσμεύεται από το βήμα της Βουλής να επαναφέρει άμεσα την αρμοδιότητα ελέγχου και επιβολής προστήμων στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας. Να πω ότι με αφορμή την ερώτησή σας και το γεγονός το αντικειμενικό ότι το καινούριο μοντέλο δεν αποδίδει, θα επανεξετάσουμε άμεσα την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς, έτσι ώστε ο αποτρεπτικός ρόλος και η πιο συστηματική παρουσία της ελληνικής αστυνομίας να επαναφέρει τα πράγματα στην προηγούμενη κατάσταση, μέχρι ότου εμπεδώσουν και οι λίγοι ασυνείδητοι που εξακολουθούν να επιμένουν ότι δεν πρέπει να συνεχίζουν αυτού του είδους την παραβατική συμπεριφορά. Την οπισθοδρόμηση στο κομμάτι της προστασίας των αγροτών και της Υπαίθρου ανέδειξε με ερώτησή της η βουλευτής Χανίων Σέβη Βολουδάκη. Όπως εξήγησε, το 2021 στα Χανιά, με βάση το προηγούμενο νομικό πλαίσιο, επιβλήθηκαν 32 πρόστιμα συνολικού ποσού 6.800 ευρώ, ενώ την επόμενη χρονιά για 17 παραβάσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 12.900 ευρώ. Μετά την πρόσφατη μεταφορά όμως της αρμοδιότητας, μέσα στο 2023 διαπιστώθηκαν μόλις 5 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ποσού 400 ευρώ, τη στιγμή όμως που οι αγροζημιές είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Δυστυχώς, με τροπολογία που εισήχθη με το νόμο 5037, το άρθρο 191, το αρμόδιο όργανο να διαπιστώσει την παράβαση αυτή μεταφέρθηκε και ήταν είτε η δασική, το δασικό όργανο, είτε η Δήμη. Κύριε Υπουργέ, δυστυχώς, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ούτε οι Δήμοι αλλά ούτε οι δασικές υπηρεσίες μπορούν να έχουν αυτό το βάρος, μπορούν να κάνουν αυτό τον έλεγχο. Και αυτό διαπιστώθηκε, αναφέρω στην ερώτησή μου με αριθμούς, ότι το διάστημα αυτό διαπιστώθηκαν μόνο 5 παραβάσεις, ενώ η παραβατικότητα βαίνει συνεχώς αυξανόμενη. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κύριος Οικονόμου, απαντώντας, αναγνώρισε τη σπουδαιότητα του προβλήματος, την αναγκαιότητα επαναφοράς του ελέγχου στην ελληνική αστυνομία, ενώ δεσμεύτηκε ότι σύντομα θα κατατεθεί σχετική ρύθμιση που θα προβλέπει τον τρόπο των ελέγχων όσο και το ύψος των προστήμων. Η κυρία Βολουδάκη στη δευτερολογία της ανέφερε ότι στην επικείμενη ρύθμιση οι έλεγχοι που θα διενεργούνται από την ΕΛΑΣ θα πρέπει να είναι συχνοί, τα πρόστιμα υψηλά, ενώ θα πρέπει να προβλέπεται και αύξησή τους σε περίπτωση υποτροπής, ώστε να σταματήσουν πολίτες να υποφέρουν, αγρότες να ζημιώνονται και κτηνοτρόφοι να αδικούνται από τα συγκεκριμένα φαινόμενα. Μα να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερα και να περιλαμβάνουν και αυτό που υπήρχε πριν την υποτροπή. Μόνο έτσι θα λυθεί αυτή η... μόνο έτσι θα βρούμε λύσεις σε αυτή τη μάστιγα και έτσι θα υποφεληθούν και οι αγρότες αλλά και οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και θα πω και μία άλλη κατηγορία, αυτή την, των τουριστικών καταλυμάτων που επίσης έχουν θέμα με την παράνομη αδεσποτεία. Οι κυρώσεις, αν δεν εφαρμόζονται, ακροτηριάζουν τους ελέγχους, τους καθιστούν ανενεργούς. Οπότε οφείλουμε να δούμε αν αυτή η αλλαγή έβλαψε από ό,τι φαίνεται και να επανορθώσουμε. Και βεβαίως να προσπαθήσουμε με τη συνέργεια και άλλων υπηρεσιών, διότι έχοντας πει όλα τα υπόλοιπα και αναγνωρίζοντας ότι κανείς δεν μπορεί να είναι πιο ουσιαστικός στον έλεγχο και στην καταστολή μιας παραβατικής δραστηριότητας από την ελληνική αστυνομία, οφείλω να συμπληρώσω τώρα ότι υπάρχουν και άλλοι φορείς του κράτους, της πολιτείας, που και αυτοί οφείλουν να συνδράμουν την ελληνική αστυνομία στο μέτρο των δυνατοτήτων και των αρμοδιοτήτων τους,